Να πω πρώτα κάτι για τον Γιάννο Κρανιδιώτη, αφού τιμούμε και τη μνήμη του σήμερα, κάτι που δεν έχει αναφερθεί και που είναι καθαρή συνεισφορά του, όχι απλώς στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στο ίδιο το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Δεν σημειώνεται συχνά ότι ο Γιάννος ήταν μέλος της ομάδας που διορίστηκε αμέσως μετά τη συνθήκη του Άμστερνταμ, τη λεγόμενη ομάδα περισυλλογής, το Reflection Group, με πρόεδρο τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Ισπανίας, τον Κάρλος Βέσπεριο, η οποία μετέπειτα ονομάστηκε και η ομάδα των Σοφών. Ήταν ένας εκπρόσωπος από κάθε κράτος μέλος και ο Γιάννος ήταν εκπρόσωπος εκ μέρους της Ελλάδας. Και αυτή η ομάδα έκανε μια, κατά την άποψη μου, τώρα που μελετώ έτσι λίγο ακαδημαϊκά τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν μια πάρα πολύ σημαντική ομάδα, η οποία προδιάγραψε ακριβώς τα προβλήματα που είχε μπροστά της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα τα πω έναν ένα, αλλά ένα ήταν η αποτελεσματικότητα των θεσμών, άλλον ήταν η αποτελεσματική διεθνής παρουσία και, άλλο, και τρίτον ήταν η προσέγγιση των πολιτών της. Έχω σημειωμένα έναν αριθμό παρατηρήσεων για το θέμα της βράβευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω οτιδήποτε από αυτά που δέχθηκαν από τους υπουργούς και από τον κύριο Ευρωβουλευτή, με τα οποία συμφωνώ. Το πρώτο, για το ίδιο την αιτιολόγηση της βράβευσης και τις παρατηρήσεις μερικές σκοπτικές που έγιναν, θέλω να πω το εξής, ότι η βράβευση ήταν για το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι για τους σημερινούς πολιτικούς ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βραβείο δόθηκε επίσης, δεν δόθηκε σήμερα διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο ζενίθ της, μάλλον το αντίθετο, και εγώ πιστεύω ότι δόθηκε σήμερα για να υπενθυμίσει ορισμένα πράγματα. Και πολύ σωστά πιστεύω έπραξε η Επιτροπή Νόμπελ να υπενθυμίσει κάποια πράγματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Και το κύριο πράγμα, όπως είπαν όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι διότι μετέτρεψε την Ευρώπη από ήπειρο πολέμου σε ήπειρο ειρήνης. Θα το θέσω αριθμητικά, όπως το θέτει και η αιτιολόγηση της Επιτροπής Νόμπελ. Από το 1951 ως σήμερα έχουμε 60 χρόνια ειρήνης. Στα 70 χρόνια, από το 1870 ως το 1940, αμέσως πριν, είχαμε 3 γαλλογερμανικούς πολέμους, 2 από τους οποίους έγιναν παγκόσμιοι. Αυτή είναι η διαφορά που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρώπη. Ακόμη ένα πράγμα να τονίσω, χωρίς να το αναπτύξω, ότι κανείς δεν μπορούσε να ήταν βέβαιος το 1945 ότι η διαδικασία του revanchism, που ήταν τόσο ισχυρή στους προηγούμενους πολέμους, δεν θα ξαναλειτουργούσε. Και ο κ. Σιλιάρης αναφέρθηκε στην ομιλία του Τσέρτσιλ στη Ζυρίχη το 1946, που κατάληξε ο Τσέρτσιλ ως εξής. Αν δεν ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι σκοτεινοί αιώνες θα επέστρεφαν στην Ευρώπη με όλη τη σκληρότητα, απανθρωπιά και αθλειότητά τους. Και μπορεί ακόμη να επιστρέψω, είπε ο Τσέρτσιλ το 1946, μετά την ήττα του Χίτλερ. Γι' αυτό, όπως ανάπτυξε τόσο καλά ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, η διακήρυξη του 1951 από τον Μονέ και τον Σούμαν στην ουσία εγγενίασε έναν νέο τρόπο αντιμετώπισης το τι ήταν τότε για τη Γαλλία το πρόβλημα της Γερμανίας. Δηλαδή, αντί η αντιμετώπιση μιας χώρας προς μιαν άλλη να είναι με βάση το ισοζύγιο δυνάμεως, μέσα σε ένα άναρχο διεθνές περιβάλλον, σε ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος, όπου σε κάθε στιγμή ο πόλεμος μπορούσε να είναι η συνέχεια της διπλωματίας, επελέγηκε μια νέα μέθοδος, την οποία διέγραψε ο Ανδρέας Μαυρογιάννης και δεν θα επαναλάβω. Η πορεία της αλληλοεξάρτησης και της ολοκλήρωσης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, με ασφάλεια μπορεί να λεχθεί ότι ο λόγος για την απονομή του βραβείου
δεν είναι το σημερινό, η σημερινή κατάσταση, το τι μπορεί να αποκαλέσει κανένας και το σημερινό θαλάσσιο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πιστεύω ότι η απονομία έγινε για να υπενθυμίσει τους σημερινούς, όχι και τόσο επιτυχείς ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την κληρονομιά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, για το τι πέτυχαν οι προκάτοχοι τους, από τι έσωσαν την Ευρώπη και την σημερινή απολύτως αναγκαία αποτελεσματική ενέργεια για να διατηρηθεί και να συνεχιστεί η διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Θα σας πω προς την πλευρά του παρήγορου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρασε και άλλες κρίσεις. Μετά το τεράστιο επίτευγμα του 1951, μόνο 3 χρόνια αργότερα έγινε η απόπειρα για να δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Αμυντική Κοινότητα, η οποία απέτυχε, και απέτυχε, ήταν τόσο σημαντική αυτή η αποτυχία, που ο ίδιος ο Ζαν Μονέ παραιτήθηκε, ή τουλάχιστον δεν δέχτηκε να ξαναείναι υποψήφιος, για πρόεδρος της Υψηλής Αρχής, το ισοδύναμο του πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν περίοδος πάρα πολύ μεγάλης απογοήτευσης. Και όμως, μερικά χρόνια αργότερα, το 1957, υπογράφηκε η Συνθήκη της Ρώμης που δημιούργησε τις Ευρωπαϊκές Οικονομικές Κοινότητες. Η περίοδος της δεκαετίας του 70, και να μην αναφερθώ τώρα και στο πολιτική της κενής καρέκλας του Ντεγκόλ, αλλά η δεκαετία του 70 έγινε γνωστή ως η περίοδος της ευρωσκλήρυνσης και το 1982 το περιοδικό Economist για την 25η επέτειο της Συνθήκης της Ρώμης δημοσίευσε εξώφυλλο με το φέρετρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας στο εξώφυλλο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η κρίση σήμερα δεν είναι πράγματι μεγάλη. Όχι μόνο γιατί είναι βαθιά η κρίση του χρέους, αλλά διότι η κρίση είναι πολυδιάστατη και συνδέονται διάφορα αλληλένδετα προβλήματα. Και μάλιστα διαφέρονται και επικίνδυνα συγκρουσιακά συστήματα σκέψης σήμερα στην Ευρώπη. Στη Γερμανία υπάρχει μια αντίληψη για τους τεμπέληδες του Νότου σε ορισμένους τομείς. Στην Ελλάδα βλέπουμε επαναφορά στην αντιμετώπιση της Γερμανίας ως κατοχικής δύναμης. Αυτά είναι αντιμετωπίσεις του παρελθόντος. Ξαναβλέπουμε σήμερα. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη σήμερα, διότι το πρόβλημα του χρέους δεν λύεται χωρίς τη σμίκρυνση του χρέους. Η Ισλανδία πραγματικά έδειξε το δρόμο ότι για να λυθεί το πρόβλημα του χρέους πρέπει να σμικρυνθεί το χρέος, όμως δεν είναι εφικτή η πορεία της Ισλανδίας για ολόκληρη την Ευρώπη. Ολόκληρη η Ευρώπη πρέπει να βρει μια ευρωπαϊκή λύση. Και μάλιστα πρέπει να βρει μια ευρωπαϊκή λύση σε συνθήκες αλληλένδετων, σημαντικότατων οικουμενικών προβλημάτων. Παγκοσμιοποίηση χωρίς παγκόσμια ρύθμιση της διακίνησης κεφαλαίου. Αυξανόμενη κοινωνική ανισότητα στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες. Η εξάλληψη της σοσιαλδημοκρατίας από την Ευρώπη, που ήταν πάντοτε μία μαζί με τη χριστιανοδημοκρατία, μία από τους φορείς της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η αποβιομηχανοποίηση προηγμένων κοινωνιών, η περιβαλλοντική κρίση, τα προβλήματα της μετανάστευσης και τα ακροδεξιά κινήματα. Δεν θέλω να μετριάσω τη σοβαρότητα της κρίσης που περνά η Ευρώπη σήμερα. Και συμπεραίνω, ή μάλλον συμφωνώ μαζί με τον γερμανό φιλόσοφο και κοινωνιολόγο Γιούργκεν Χάπερμας, ότι βρισκόμαστε και πάλι σε ένα στάδιο του ανθρώπινου πολιτισμού, όπου για να αποφευχθούν κοινωνικές συγκρούσεις και αναταραχές, θα χρειαστούν ριζικές αλλαγές σε επανακαθορισμό συνόρων και σχέσεων μεταξύ κράτους, κοινωνίας και οικονομίας. Όμως, θα τονίσω αυτό που είπε και ο κύριος Κασουλίδης, ότι πρέπει να ελπίζουμε ότι όπως και στις προηγούμενες κρίσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξεπεράσει και αυτή την κρίση και θα βγει ενδυναμωμένη.
Και υπάρχουν στοιχεία που προσδίδουν και ελπιδοφόρο χρειά στην κρίση και στις προοπτικές υπέρβασης της. Από τον ίδιο τον Ζαν Μονέ και από θεωρητικούς όπως τον Αμερικανό Έρνεστ Χάας, ποτέ δεν αναμενόταν ότι η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης θα ήταν γραμμική, αλλά αναμενόταν πάντοτε ότι θα λειτουργούσε με παράξενους και ασύμμετρους τρόπους και με νέους μηχανισμούς. Ένας από αυτούς τους νέους μηχανισμούς τον ονόμασε ο Ernst Haas ο μηχανισμός της εκχύλησης. Και κατά μία αντιμετώπιση βλέπουμε έναν γιγαντιαίο μηχανισμό εκχύλησης αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, η ιδέα της εκχύλησης είναι ακριβώς ότι η ολοκλήρωση σε έναν τομέα, σε μία δραστηριότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δημιουργήσει πιέσεις και ανάγκες για δημιουργία και πρόοδο στην ολοκλήρωση σε άλλους τομείς.